σήμερα θα σου κάνω μία τραγανή σοκολατόπιτα και μέσα με ωραία σοκολατένια κρέμα, ουσιαστικά σοκολατόπιτα, πάντα λέμε κάτι που είναι έτσι σαν κέικ με γλάσο, αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε μία που θα είναι πίτα-πίτα. Είναι ο μήνας της πίτας, οπότε πάμε να κάνουμε τη σοκολατόπιτα. Αφού πρώτα κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο αν σου αρέσει το βίντεο και να δεις και τα υπόλοιπα βίντεό μας, γιατί όχι, έδημο. Και μισές πάμε. Έτσι, μισές δουλειές δεν γίνονται. Και πάμε να δούμε πού θα βρούμε τελικά για να έρθουμε να ξεκινήσουμε. Ανάβω το μάτι μου και ρίχνω μέσα το γάλα. Ένα λίτρο γάλα θα κάνουμε μια μεγάλη δόση, θα βγάλει 12 κομμάτια. Ή και πιο μικρά μπορούμε να τα κάνουμε τα κομματάκια μας. Και θα ρίξω μέσα το κακάο, αλλά κοσκινισμένο, έτσι. Σας το λέω πάντα αυτό. Το κακάο κοσκινίζουμε γιατί έχει μέσα γρουμπαλάκια. Έχει ολόκληρους κόμπους. Αν δεν το κοσκινήσεις, δεν τους στέλνουμε αυτούς μέσα εδώ πέρα να τους δαγκώνουμε μετά. Τη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Το έχω σε δυνατή φωτιά στην αρχή, να αρχίσει να ζεσταίνεται το γάλα. Όσο ανακατεύεται, θα διαλύεται και το κακάο. Τώρα στην αρχή θα σας φαίνεται ότι κάνει γρουμπαλάκια, αλλά αυτό είναι από τις από τις φουσκάλες του γάλακτος. Να το, τώρα διαλύθηκε. Το βλέπεις, Δήμο? Και αφού βλέπω ότι έχει αρχίσει και ζεσταίνεται, ρίχνω μέσα και το σιμιγδάλι. Είναι μια συνταγή, μπορεί να την κάνεις άμα είσαι vegan. Δεν θα βάλεις βούτυρο, θα βάλεις λάδι. Γίνεται με βούτυρο και λάδι, ό,τι θέλετε εσείς. Η κρέμα είναι μια πανεύκολη κρέμα που γίνεται σε χρόνο τετέ. Φυσικά έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις κάτω-κάτω σχάρα, γιατί οι πίτες μου ψήνονται καλύτερα στις αντιστάσεις, πιο αργά και πιο σωστά πάνω και κάτω. Οπότε τώρα, για να ξεκινήσω την ταγή μου, όσο η κρέμα εδώ πέρα δεν την ξεχνάω, να κατέβω ανατακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να αρχίσει να δένει και να βράζει, να πάρει βράση ουσιαστικά θέλω. Παίρνω φρέσκο φύλλο βυρητού ζύμη ψαχνών, γιατί θέλω να είναι τραγανό, λεπτό φυλλαράκι. Σας έχω πει το βυρητού είναι το πολύ λεπτό φυλλαράκι, είναι στην κίτρινη συσκευασία, θα το βρείτε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, όχι κατά ψήξεις, ψυγεία, πάτε στο ψυγείο, εκεί πέρα που είναι τα φρέσκα φύλλα και οι ζύμες, οι φρέσκες ζύμες, θα το βρείτε εκεί πέρα. Μπορεί να είναι κοντά στα βούτυρα, μπορεί να είναι, δηλαδή σε αυτά τα ψυγεία, τα κανονικά ψυγεία. Θα χρησιμοποιήσω το βυρητού γιατί είναι πιο λεπτό, θέλω να είναι αρκετά λεπτό για να γίνει ακόμη πιο τραγανό. Φυσικά, αν δεν θέλετε να βάλετε βυρητού, βάζετε το πράσινο που έχει η βοηκή, που είναι το κανονικό της κρούστας. Δεν έχει το κίτρινο χρώμα από κάτω, έχει το πράσινο. Έχει 14 με 16 φύλλα, όλα θα τα χρησιμοποιήσουμε. Κοιτάξτε πόσο λεπτό φύλλο. Είναι αυτό που σας είχα δείξει και τον μπακλαβά. Μπακλαβάς φανταστικός, νηστίσιμος κιόλας ήταν, γιατί για μένα ο μπακλαβάς πολλές φορές βγαίνει καλύτερος και με λάδι από ότι με βούτυρο. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί είναι πιο πολύ θέμα τεχνικής ο μπακλαβάς. Εμείς έχουμε εδώ πέρα βούτυρο και μπορείτε να βάλετε ή βούτυρο ή λάδι. Είναι βούτυρο κλαριφιέ. Σας έχω δείξει πώς γίνεται το βούτυρο κλαριφιέ. Ουσιαστικά λιώνουμε το κανονικό βούτυρο το γελατινό και απλά παίρνουμε το πάνω-πάνω και κάτω-κάτω κάθεται το γάλα. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε μόνο με λάδι και τελειώνει η υπόθεση. Παίρνω. Θα κάνω ουσιαστικά τον πάτο της σοκολατόπιτας πάνω στο μπάγκο της κουζίνας μου και δεν χρειάζεται να μπλέξω το ταψί μου για την ώρα. Και με το πινέλο θα βουτυρώσω όλη την επιφάνεια. Δεν με νοιάζει να πάει εντελώς παντού βούτυρο. Να είναι πολύ βουτυρωμένο, θέλω να είναι τόσο όσο. Τώρα πασπαλίζω με λίγη ζαχαρίτσα. Κάτω θα βάλω περίπου 6 φύλλα και πάνω θα βάλω περίπου 10 φύλλα, αναλόγως πώς σας βγαίνει. Κάτω δεν θέλω να έχει πάρα πολύ φύλλο, θέλω να έχει τόσο όσο, ώστε να κρατάει τη γέμισή μου, αλλά ταυτόχρονα να ψηθεί και σωστά. Και πάνω θέλω να έχει περισσότερο, γιατί ψήνεται και πιο πολύ. Συνταγή αναλυτικά γραμμένη στο valianos.com εννοείται. Βλέπεις εδώ την κρεμούλα, δείξε την κρεμούλα που αρχίζει και πίζει. Και σκουραίνει και πίζει, κοιτάτε τι ωραία που γίνεται. Αυτά το σοκολατό που βγάλα πριν ένα μικρό μοιάζει. Έτσι. Απλά έχει τώρα και μια υφή περίεργη λόγω του σιμιγδαλιού. Τέλεια, παιδιά. Αυτό είναι. Τώρα βουτυρώνω το ταψί μου. Εδώ, διαστάσεις σας έχω από κάτω. Το σηκώνουμε όλο αυτό και το βάζουμε μέσα. Φαντάζομαι να το κάνεις αυτό μέσα στο ταψί, θα ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα που το έκανες στον μπάγκο δεν ήταν πολύ πιο εύκολο? Λαδώνω λίγο εδώ τριγύρω ή βουτυρώνω. Έχω κολλήσει με το λαδόν ενώ χρησιμοποιώ βούτυρο. Τι ωραία που τα λέω. Κοιτάξτε πώς βράζει και κάνει φουσκάλες. Από τη στιγμή που αρχίζει να κάνει φουσκάλες, ανακατεύουμε για ένα λεπτό συνεχόμενα να βράσει κανονικά καλά. Τώρα αφαιρώ από τη φωτιά και μέσα θα ρίξω τη μισή από την κουβερτούρα που έχω ψιλοκόψει. Την έχω ψιλοκομμένη για να λιώσει κατευθείαν. Διαφορετικά τη βάζετε στα κομμάτια που την έχετε και θα λιώσει, γιατί είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία εδώ πέρα μέσα στην κρέμα μας. Οπότε τη ρίχνω μέσα για να γίνει ακόμη πιο σοκολατένια. Αρχίσει να λιώνει τώρα. Και αυτή μετά στο ψήσιμο αρχίζει και σφίγγει, έτσι. Δηλαδή θα κόβεται κανονικό κομμάτι.
Αλλά μετά σιροπιάζεται κιόλας που απομυρίζει υπέροχα. Μυρίζει τέλεια, ρε. Το ρίχνουμε μέσα. Και τώρα εδώ ρίχνω ψιλοκομμένη κουβερτούρα, γιατί αυτό το ψηθί θα είναι έτσι λίγο πιο... Βλέπετε ότι έχω χοντρά κομμάτια, γιατί εδώ θα ψήνεται αυτό. Θα λιώνουν αυτά μέσα και εδώ θα τη βγάλεις από το φούρνο, αυτά θα είναι λιωμένα. Γιατί πώς θα είναι έτσι σοκολατόπιτα, δεν έχει σοκολάτα μέσα και μάλιστα μπόλικη. Μπορείτε να βάλετε μέσα λίγο μπισκοτάκι, λίγο φουντουκάκι, ό,τι θέλετε, λίγη πραλίνα. Να παίξετε με ό,τι σας αρέσει, έτσι. Επειδή θα αρχίσει κατευθείαν να σας κάνει πέτσα η κρέμα, βάζω κατευθείαν το πρώτο φύλλο από πάνω και το πιέζω. Βλέπετε, το φύλλο μας είναι έτσι ελαστικό, λεπτό. Μπορείς εύκολα να δουλέψεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βουτυράκι ή λαδάκι. Απαλά. Ζαχαρίτσα. Δεύτερο φύλλο από πάνω. Και τριγύρω βάλτε μου, για να μην σας ξεραθούν. Σας το έχω πει πάντα, σας το λέω αυτό. Τα φύλλα τριγύρω ξεραίνονται. Και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα φύλλα, κρατώντας τρία στο τέλος. Θέλω τα τρία να μου τα κρατήσετε στο τέλος, θα σας δείξω τι ακριβώς κάνουμε. Βάλαμε και το τελευταίο ίσιο φύλλο και έχουν μείνει τα τρία τελευταία που σας είπα. Προσέξτε, εδώ φτάσει τα τρία τελευταία, τα θέλω. Τα τρία τελευταία τα θέλω να μπουν έτσι εδώ. Κοίτα εδώ πώς θα μπουν, Δήμο. Τα βλέπεις. Τσαλακωμένα. Για να κάνουν μια τσαλακωμένη επιφάνεια. Ελαφρά, μην τρελαίνεσαι. Επειδή είσαι εδώ, τι τρελαίνεσαι, καταλαβαίνεις. Εδώ. Πάλι ζαχαρίτσα. Γιατί αυτή τώρα θα δεις στο φούρνο πώς θα γίνει. Και αρχίζουμε και κλείνουμε εδώ, έτσι. Κλείνουμε. Εννοείται εδώ πέρα τριγύρω βουτυράκι, γιατί δεν έχει βουτυράκι εδώ τριγύρω. Έτσι είναι λογικό. Και χαράσω τα κομμάτια. Δεν φτάνω μέχρι κάτω-κάτω και μου φύγει κρέμα από κάτω και αρχίζει και μπλέκεται με τα φύλλα. Από πάνω χαράσω απαλά τα κομμάτια μου. Παίρνω ένα μαχαίρι που να είναι μικρό, μυτερό και λίγο πριονωτό, εμένα με βολεύει, αλλά αν δεν σας βολεύει μην πάρετε πριονωτό και χαράζω τα κομμάτια. Προσέχουμε, μην αρχίσει και βγαίνει κρέμα απ' έξω, γι' αυτό παίρνω πριονωτό, βλέπετε, με βοηθάει χωρίς να το τραβάω το φύλλο. Πάει φούρνο, κάτω σχαρά αντιστάσεις, θέλει περίπου 50 λεπτά, μία ώρα, θα δείτε, θα πάρει ένα πολύ πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να το βάλουμε και ερχόμαστε να το βγάλουμε και να το σιροπιάσουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε το σιροπάκι, που είναι πανεύκολο, ζάχαρη και νερό μέσα στο μάτι, εδώ, ζαχαρίτσα, νεράκι, ανακατεύουμε πάντα πριν πάρει βράση, να πάει παντού η ζάχαρη να διαλυθεί λίγο. Μόλις πάρει βράση, μετράμε 3-4 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ουσιαστικά να γίνει ένα σιροπάκι έτσι, ούτε πολύ αραιό, ούτε πολύ σφιχτό. Με το που βγάλουμε τη ζεστή σοκολατόπιτα για να τσιρτσιράει, θα ρίξουμε και το χλιαρό προσκρύο σιρόπι. Έτσι κι αλλιώς ψήνεται πολύ ωραία σοκολατόπιτα, αυτό θέλει 6 λεπτά για να φτιαχτεί, το πολύ. Άρα σε 40 λεπτά θα έχει κρυώσει μετά. Το βγάζω από το φούρνο, βλέπετε πόσο σπορταράει. Και πάμε κατευθείαν να το σιροπιάσουμε με το... Εδώ στις γωνίες θέλω, που είναι πιο ξερούλικο. Το αφήνουμε να κρυώσει και να γίνει λίγο χλιαρό προς κρύο και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε για να πιει και όλο το σιροπάκι του. Πάμε να ακούσουμε αρχικά πόσο τραγανό έχει γίνει το φύλλο. Κοιτάξτε πόσο λαχταριστό και τραγανό είναι. Έμα ρε Δήμο, είδες. Και δεν είναι ωραίο που έχει κάνει σε αυτό το τρακτέρο το από πάνω και δεν είναι απλά ίσιο. Πολύ. Γίνεται ακόμη πιο τραγανό. Και τα έχουμε χαράξει, οπότε κόβονται κατευθείαν. Εδώ. Πω, φαίνεται ζουμερό. Έχω τσοκολάτα μέσα, πω. Ναι, παιδί. Ωρε φίλε, κοίτα εδώ. Στο πω ότι άμα βάλουμε τα κομμάτια σκοράτα θα λιώσουν έτσι. Βλέπετε το φύλλο είναι σαν να εξαφανίστηκε επειδή είναι τόσο λεπτό και αρχίζει και ψήνεται σωστά και κάνει και τις τρώσεις ενδιάμεσα.
Λίμο. Ναι, πολύ ωραίο, το ξέρω. Τα κομμάτια σοκολάτας θα τα βάλετε οπωσδήποτε. Όταν το έχετε στρώσει, θα μου ρίξετε κομμάτια σοκολάτας. Γιατί πραγματικά, ωραία η κρέμα με τη σοκολάτα μέσα. Αλλά όταν φτάνει και δοκιμάζεις και τρως εκείνο το σημείο που έχει κομμάτι σοκολάτας που έχει λιώσει στο ψήσιμο, δεν υπάρχει, Δήμο. Δεν υπάρχει. Τι δοκιμάζετε, μιλάμε. Άμα θέλετε την τρώτε με το χέρι, έτσι ξέρω εγώ. Αφήστε μου, παιδιά, κατάλληλο για ενηλίκους. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο. Τσάμπα είναι. Για να σας έχουμε τέλειες συνταγές και όλη τη νέα χρονιά. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο.